βοήθεια της εκλεκτής καλεσμένης που έχουμε στον καναπέ μας μαζί μας. Είναι η κυρία Νόνη Σταματέλου. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω εδώ. Κι εγώ να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά και θα μιλήσουμε για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα βιβλιοπαρουσίαση που θα γίνει αύριο το Σάββατο στις 18:30 στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής στα Παλιά Σφαγεία, που είναι η καινούργια σας ποιητική συλλογή. Ακριβώς. Με τίτλο «Έλλειψη χώρου» από τις εκδόσεις Μελάνη. Θα ήθελα καταρχήν να μας πείτε λίγα πράγματα για το «Έλλειψη χώρου», για την καινούργια σας ποιητική συλλογή, και θα συζητήσουμε σιγά σιγά γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Ναι, κυκλοφόρησε το Νοέμβριο από τις εκδόσεις Μελάνη. Περιέχει 50 ποίηματα. Τα υπόλοιπα ρωτήστε με. Mm-hmm. Θέλω να ρωτήσω καταρχάς, επειδή ξέρω ότι είναι, αν δεν κάνω λάθος, η τρίτη σας ποιητική συλλογή. Ακριβώς. Ποια είναι η διαφορά αυτής της συλλογής από τις επόμενες δύο, από τις προηγούμενες δύο. Μάλλον αυτό περιμένω να το δω σιγά σιγά, θα προκύψει mm-hmm. από τους αναγνώστες ποια είναι η διαφορά. Προφανώς εγώ διακρίνω κάποια πράγματα, κάποια στοιχεία που δεν υπήρχαν στις δύο προηγούμενες ή είναι πιο έντονα στην τρίτη. Για παράδειγμα, ίσως υπάρχει περισσότερο έντονο το μεταφυσικό στοιχείο. Mm-hmm. Ίσως επίσης υπάρχουν περισσότεροι όροι βιβλικοί, θα έλεγα. Και εγώ μην νομίζετε, μετά τα διακρίνω. Mm-hmm. Το ποίημα, ξέρετε, δεν το ελέγχεις. Όταν φεύγει και το βλέπεις από απόσταση, μετά κι εσύ το κρίνεις. Mm-hmm. Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε. Ναι, και εγώ τώρα βλέπω ότι ίσως είναι και λίγο πιο όρημα, αλογικό είναι νομίζω. Ναι, σίγουρα, η γραφή μας οριμάζει. Εγώ βλέποντας τα από απόσταση πια και τα τρία βιβλία, διακρίνω ότι ναι, σε αυτό και ο λόγος από τεχνική άποψη είναι διατυπωμένος πιο άρτια και γενικά σαν σύλληψη κάποια ποίηματα νομίζω ότι είναι πιο mm-hmm. όρημα. Ο Καριωτάκης είχε πει ότι η ποίηση είναι το καταφύγιο που φθονούμε. Για σας τι είναι ποίηση? Μεγάλη κουβέντα. Το ξέρω, αλλά υπάρχουν πολλοί ορισμοί. Εμένα μου έχει μείνει του Καριωτάκη. Ναι. Και υπάρχουν όντως πάρα πολλοί ορισμοί. Θα ήθελα να ρωτήσω και εσάς. Εμένα μου αρέσει, για να είμαι ειλικρινής, το σημείωσα αυτές τις μέρες κάπου του Σαραντάρη, του επίσης μεγάλου ποιητή, ότι ποιήση είναι ο εαυτός μας που δεν κοιμάται ποτέ. Mm-hmm. Για μένα αυτό είναι. Πολύ δηλαδή σημαντικό. Υπάρχει ένα κομμάτι μέσα μου άγρυπνο. Mm-hmm. Οπότε αυτό με εκφράζει πιο πολύ. Τώρα ίσως και να είναι και καταφύγιο βέβαια, ή που φθονούμε, ή που αγαπάμε, εξαρτάται. Δηλαδή μπορούμε να μιλήσουμε ότι για το μικρόβιο της ποίησης, ότι έχουμε μέσα μας το μικρόβιο της ποίησης και πολλές φορές κάποιοι το εκφράζουν, κάποιοι όχι. Δεν ξέρω αν συμβαίνει σε όλους τους ανθρώπους να θέλουν οπωσδήποτε να εκφραστούν με την ποίηση. Κάποιοι εκφράζονται με τη ζωγραφική ή με το θέατρο, με κάποια άλλη μορφή τέχνης. Αλλά όπως έλεγα και το μεσημέρι στην κυρία Στρατσάνη στο ραδιόφωνο, είναι περισσότερο θέμα μοίησης. Mm-hmm. Το τονίζω αυτό γιατί το διακρίνω, το βλέπω στο σχολείο με τα παιδιά. Mm-hmm. Οπότε είναι κάτι για το οποίο έχω άποψη. Βλέπω το παιδί, ενώ είναι άσχετο με την ποίηση εντελώς, με κάποια πολύ απλά πράγματα που μπορεί να συμβούν, το παιδί μοιείται και αγαπάει την ποίηση ή αρχίζει να γράφει ποίηση. Mm-hmm. Δηλαδή, άρα κάτι είχε μέσα του. Τώρα, υπάρχει δυναμική σε όλους τους ανθρώπους τέτοια, δεν μπορώ να το γνωρίζω, αλλά κυρίως όμως είναι θέμα μοίησης. Το ταλέντο για να βγει ή να εκφραστεί ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο, mm-hmm. τον ποιητικό. Πώς θεωρείτε τώρα ότι μπορεί η ποίηση να συμβάλλει έτσι σε όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε? Δηλαδή, ποια είναι η θέση της ποίησης στη σημερινή έτσι κοινωνία που έχουμε την οικονομική κρίση, έχουμε την κοινωνική κρίση ενδεχομένως? Εδώ και αρκετά χρόνια κάποιοι πνευματικοί άνθρωποι λένε ότι
αυτή η οικονομική κρίση αποκαλύπτει μια πιο βαθιά κρίση, που είναι κρίση αξιών. Mm-hmm. Νομίζω το λέμε, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό, αλλά είναι αλήθεια. Επομένως, η ποίηση, γενικά η τέχνη, κινητοποιεί συναισθήματα. Και αυτό που λείπει από τον κόσμο σήμερα νομίζω ότι είναι το συναίσθημα. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, η ποίηση βοηθάει να ομορφύνει η ψυχή του ανθρώπου. Ο Ντοστογεύσκη έλεγε, η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Η τέχνη καλλιεργεί τον άνθρωπο, όπως και να το κάνουμε. Τον κάνει να βλέπει αλλιώς τα πράγματα. Ας πούμε, ένας πολιτικός, αν διαβάζει ποίηση, θα είναι τελείως διαφορετικός από κάποιον που είναι έξω από την τέχνη, τελείως. Mm-hmm. Σαφώς συμβάλλει, επομένως. Σίγουρα. Μας μετατρέπει πρώτα απ' όλα σε κάτι διαφορετικό σαν προσωπικότητες, γενικότερα κάθε μορφή τέχνης. Τώρα θα σας πάω λίγο κάπου αλλού. Ξέρω ότι το έργο σας είναι η τρίτη σας ποιητική συλλογή βέβαια, αλλά έχετε έτσι βραβευτεί στο παρελθόν και γενικότερα το έργο σας είναι αναγνωρισμένο. Πώς είναι αλήθεια για κάποιον άνθρωπο έτσι να βραβεύεται το έργο του, δηλαδή ποια είναι τα συναισθήματά σας? Να σου πω την αλήθεια. Αρχικά όλοι οι άνθρωποι όταν παίρνουν ένα βραβείο για κάτι, επιβεβαιώνονται. Χαίρονται πολύ, αλλά στην πορεία βλέπεις ότι το βραβείο δεν είναι αυτό που έψαχνες τελικά. Γι' αυτό και δεν ξανασυμμετέχω σε διαγωνισμούς, δηλαδή, εντάξει, κάποια στιγμή έγινε. Δεν μπορώ να πω ότι δεν ένιωσα χαρά, αλλά περνώντας ο καιρός, βλέπεις ότι αυτό που θες τελικά, εγώ από την ποίηση, ας πούμε, είναι η επικοινωνία. Mm-hmm. Η επικοινωνία. Το να μου πει κάποιος, με άγγιξε αυτό το ποίημα, το έκανα δικό μου. Για κάποιο άλλο, για κάποιο λόγο δικό του βέβαια. Διότι το ποίημα όταν φεύγει από μένα, ο αναγνώστης το κάνει ό,τι θέλει, κάθε αναγνώστης εκφράζεται μέσα από ένα διαφορετικό ποίημα. Επομένως, αυτό που με ενδιαφέρει πια είναι η επαφή και η επικοινωνία και το συναίσθημα. Και ναι, το βραβείο είναι μια καλή αρχή. Mm-hmm. Για να το διαβάσουν κάποιοι το έργο μου, κάπως έτσι. Με βρήκαν κάποιοι άνθρωποι στο ίντερνετ, για παράδειγμα. Κάποια χαράκτρια είχε χρησιμοποιήσει ένα ποίημά μου και το απέδωσε με χαρακτική. Έγινε ένα λεύκομα από τη Σχολή Καλών Τεχνών της Φλόρινας. Με αυτή την έννοια το βραβείο συνετέλεσε στο να διαβάσουν τα ποίηματά μου άνθρωποι που δεν με ήξεραν προσωπικά. Mm-hmm. Ναι. Τώρα, πώς έτσι ξεκινήσατε την ενασχόλησή σας αυτή με την ποίηση, δηλαδή, τι ήταν αυτό που σας παρακίνησε, σας όφησε, είναι κάτι το εσωτερικό, μια εσωτερική ανάγκη ενδεχομένως? Καταρχήν δεν ξέρω, δεν μιλάω για ενασχόληση, γιατί η ποίηση είναι ανάγκη για μένα. Mm-hmm. Δεν είπα τώρα θα ασχοληθώ με την ποίηση στα 20 ή στα 30. Από μικρή θυμάμαι τον εαυτό μου να γράφω ποίηση. Γράφω στίχους στον πίνακα, στα τετράδια μου. Επομένως, δεν μπορώ να πω ότι είναι ενασχόληση. Αν ρωτάτε τώρα πώς άρχισα να εκδίδω, mm-hmm. γιατί πολλοί άνθρωποι γράφουν, αλλά δεν εκδίδουν ποτέ. Ναι, αυτό είχε να κάνει μάλλον με μια φάση της ζωής μου, έτσι, που κινητοποιήθηκαν πολλά συναισθήματα και ήθελα να τα βγάλω και να τα μοιραστώ. Και έτσι είπα να εκδώσω μια συλλογή το 2008. Το έκανα αργά, mm-hmm. σχετικά, ενώ δημοσίευα και παλιότερα σε εφημερίδες, περιοδικά, αλλά έκδοση βιβλίου δεν το είχα σκεφτεί όριμα. Κάποια στιγμή, όμως, μάλλον, ήρθε η στιγμή που έπρεπε να... Mm-hmm. Ήρθε η κατάλληλη στιγμή. Και έτσι έγινε η πρώτη έκδοση το 2008, η δεύτερη το 2012 και φέτος, τον Νοέμβριο, η τρίτη. Θα εντασσόσασταν κάπου, δηλαδή, ας πούμε, επειδή είστε και έτσι φιλόλογος... Θεολόγος. Εκπαιδευτικός. Θα μπορούσατε να εντάξετε τον εαυτό σας κάπου, δηλαδή να λέγαμε ότι η Νόνη Σταματέλου είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε μία κατηγορία α, δηλαδή, ή κάποιον ποιητή που θαυμάζει, που σας έχει επηρεάσει? Αυτό ναι, φυσικά, όλους μας έχει επηρεάσει κάποιος. Εμένα περισσότερο με έχει επηρεάσει
Βρετάκος, ο Νικηφόρος Βρετάκος. Mm-hmm. Διάβαζα από παιδί, από έφηβη μάλλον. Μετά όλοι οι μεγάλοι ποιητές, Ελίτης, Λιβαδίτης, Καβάφης, Ρίτσος, ο Πόε, ο Έγδαρ Άλαν Πόε, ο Αμερικάνος, στην εφηβεία που είμαστε λίγο απεσιόδοξοι. Mm-hmm. Τώρα πώς διάβασα Πόε στη Λευκάδα στα 15 μου, μην το ψάχνεις. Πολλές φορές είναι, έρχονται, ναι. Φέρνει ζωή. Ακριβώς. Παπαδιαμάντης πάρα πολύ με έχει επηρεάσει, σαν άνθρωπο, σαν οντότητα με έχει επηρεάσει ο mm-hmm. Παπαδιαμάντης. Mm-hmm. Μάλιστα. Οπότε τώρα, δηλαδή δεν θα βάζετε μία ταμπέλα στον εαυτό σας, δηλαδή είμαι ας πούμε υπερρεαλιστής ή... Νομίζω αυτό είναι για άλλους έργο, έτσι, mm-hmm. που θα γίνει μετά, αν γίνει, και εγώ δεν μπορώ να mm-hmm. έχω λόγο σε αυτό. Πολύ ωραία, νομίζω ότι θα σας αφήσω. Έργο των ειδικών, ναι. Αλλά να σας πάω λίγο και στο στάν των εκπαιδευτικών, γιατί ως προς αυτό το κομμάτι θεωρούμαστε, φαντάζομαι, συνάδελφοι. Τι σας λένε έτσι τα παιδιά, οι μαθητές σας, ξέρουν την ενασχόλησή σας, σας ρωτάνε τι ακριβώς συμβαίνει? Ναι, τα παιδιά είναι πολύ καλοί δέκτες. Είμαι σε λύκειο, έτσι. Mm-hmm. Όχι ότι στο γυμνάσιο είναι κακοί δέκτες, απλά θέλει πιο πολύ δουλειά. Έχω να πω ότι η στήριξη των παιδιών είναι πάρα πολύ μεγάλη. Ας μην μπουν πολλά πράγματα. Εγώ αισθάνομαι ότι θέλουν, ας πούμε, θέλουν εκτός προγράμματος να διαβάσω ένα ποίημα εκτός αναλυτικού προγράμματος στην τάξη. Το θέλουνε. Μου φέρνουν σιγά-σιγά, δειλά-δειλά, ποίηματα που γράφουνε. Να τα δω. Παγκόσμια μέρα ποίησης, 21 Μαρτίου, κάθε χρόνο, δειλά-δειλά, κάτι κάνουν στο σχολείο για να φανεί, τέλος πάντων, να μοιράζουν ποίηματα στους περαστικούς. Το σχολείο μας είναι κεντρικά, είναι το 7ο Λύκειο, το παλιό κλασικό. Mm-hmm. Μοιράζουν λοιπόν ποίηματα στους περαστικούς. Αυτά για μένα είναι πάρα πολύ σπουδαία. Οπότε τι άλλο να πω για τους μαθητές? Οι μαθητές μου δέχονται, αποδέχονται και ενθαρρύνουν αυτό το πράγμα και το χαίρονται. Mm-hmm. Και θα είναι αρκετοί αύριο στην παρουσίαση, ελπίζω. Είναι πολύ μεγάλη χαρά για μένα. Εξάλλου, μία ομιλήτρια από τους Αυριανούς είναι παλιά μου μαθήτρια, που είναι δικηγόρος, η Τάνια Ιδήμου. Mm-hmm. Και η κοπέλα που παίζει φλάουτο επίσης είναι παλιά μου μαθήτρια. Άρα τους εμπλέκω ή εγώ ή μόνοι τους στη διαδικασία όλοι. Γιατί το σχολείο, κακά τα ψέματα, είναι η ζωή μου. Δεν είναι κάτι τελείως ξεχωριστό. Άρα και οι μαθητές είναι μέσα σε όλο αυτό που συμβαίνει. Είναι ποιητικό σίγουρα, μιλάμε για ποιήση, αλλά τι ακριβώς έτσι συμβολίζει? Αν κοιτάξετε το εξώφυλλο, για να μην λέω πολλά, γιατί δεν μου αρέσει να το αναλύω. Υπάρχει μια γυναίκα που το κεφάλι της προσπαθεί να απεγκλωβιστεί μαζί με τη βοήθεια των χεριών από ένα κουκούλι, το οποίο την πνίγει και ασφυκτιά. Προφανώς, κάτι δεν χωράει, κάτι θέλω να πω και δεν χωράει στον κόσμο μου. Mm-hmm. Υπάρχουν στιγμές που ασφυκτιώ, ας πούμε, για κάποιο λόγο. Και σε αρκετά ποίηματα υπάρχει η έκφραση. Για παράδειγμα, λέω κάπου, και οι αποσκευές μου δεν χωράνε πουθενά, μικραίνει ο κόσμος. Και mm-hmm. σε άλλα όμως υπάρχει αναφορά σε αυτό. Mm-hmm. Είναι πάντως, νομίζω, αρκετά επίκαιρο, διότι πολλές φορές τώρα, νομίζω, με την όλη αυτή την κατάσταση που ζούμε, πιεζόμαστε, έτσι, νιώθουμε κάπως στενάχωρα. Ακριβώς, ναι. Με όλη αυτή τη σημασία της λέξης. Ναι. Παρ' όλα αυτά, επειδή, εντάξει, νομίζω δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για όλους εμάς που αγαπάμε τη λογοτεχνία, την ποίηση, από έναν ποιητή να διαβάζει το έργο του, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μας διαβάσετε κάτι, έτσι, ένα ποίημα σας από την καινούργια αυτή συλλογή. Φλεβάρης. Επίκαιρο, ε. Είμαστε και στο μήνυμα μας. Βρίσκω ένα φλεβάρι στο κατόφλι μου, 50 χρόνια να κλαίει στην ίδια θέση και να παραπονιέται πως δεν του γράψα ούτε ένα ποίημα ποτέ. Σαν να μην έχει τίποτα, ούτε μια μέρα, ούτε μια νύχτα να μ' αρέσει.
πως δεν τον πρόσεξα ποτέ, πως δεν τον μύρισα, πως δεν του έκλεισα ποτέ μια θέση σε ένα τρένο, δεν τον ταξίδεψα ποτέ, πως το όνομά του δεν σημείωσα ποτέ με μια κουκίδα στον ονείρων μου το χάρτη. Μα ήταν πάντα γεφυρούλα σκοτεινή που απλά οδηγούσε από το Γενάρη προς το Μάρτι. Δεν ξέρω αν μου επιτρέπετε να πω κάτι πάνω σε αυτό. Βέβαια. Έκανα μια ανάρτηση κάποια στιγμή στο διαδίκτυο αυτό το ποίημα και μάλιστα έγραψα το αφιερώνω σε όσους αισθάνονται παραμελημένοι και παραγωνισμένοι όπως ο Φλεβάρης. Δεν φαντάζεστε τι ταύτιση έγινε, πόσος κόσμος ανταποκρίθηκε. Προφανώς κάποιοι αισθανόμαστε σαν το Φλεβάρι παραγωνισμένοι, σαν γέφυρες που μας οδηγούν κάπου αλλού, που δεν αξίζουμε σαν προσωπικότητες, αλλά προβάλλεται κάτι άλλο και εμείς είμαστε πιο πίσω. Mm-hmm. Ναι, γι' αυτό και αγαπήθηκε ιδιαίτερα και εξεπλάγεν, για να είμαι ειλικρινής, το ποίημα αυτό. Mm-hmm. Για να σας διαβάσω. Λοιπόν, είναι δύο ποίηματα. Το ένα θα το αφιερώσω στους μαθητές μου, επί πτερήγων ανέμων, και το δεύτερο, το εκτός προγράμματος, στους συναδέλφους μου. Επί πτερήγων ανέμων. Δεν ξέρω πώς, μα συμβαίνει συχνά. Το χειμώνα στην αίθουσα με τα χνοτισμένα τζάμια, οι άγγελοι, ο πίνακας, τα βιβλία, τα ολάνυχτα μάτια, και εγώ και όμενη. Με κυριεύει ο ήχος της βροχής, κατακλείζει τις λέξεις μου, και αγγίζοντας ένα παλιό ψαλμό, σοριάζομαι ευτυχώς επί πτερήγων ανέμων. Δεν ξέρω γιατί, μα συμβαίνει συχνά. Εκτός προγράμματος. Έτσι όπως κοιτάζω τα παιδιά στα θρανία τους, οι λέξεις μου που σχηματίζονται μία-μία με τρυφερότητα, γίνονται πουλιά λευκά. Και από τα παράθυρα μπαίνει γελαστό το φως. Να ο Θεός, τους λέω. Και η βροχερή μας πόλη του Θεού είναι. Και τα νησιά των ονείρων μας, κι αυτά. Όπου γελάει η ψυχή μας, εκείνο ο Θεός. Ο ήλιος της δικαιοσύνης του Ελίτη, ο Θεός είναι. Όλα τα όμορφα είναι ο Θεός, όλα τα αληθινά. Αλήθεια, Κυρία. Ναι, κι ο έρωτας, μα είναι ο ίδιος ο Θεός. Τι άλλο είναι ο Θεός, Κυρία. Εσείς κι εγώ τώρα, όταν βουρκώνω καμιά φορά και σκύβω δήθεν στο βιβλίο ύλης, όταν σας διαβάζω ένα ποίημα εκτός αναλυτικού προγράμματος, εκείνο το φτερούγισμα που ακούγεται είναι οι άγγελοι που ανεβοκατεβαίνουν αόρατοι. Κι εγώ τρομάζω που βλέπω άδεια τα θρανία. Μπερδεύομαι καμιά φορά. Σκουπίζω και ξανασκουπίζω τα γυαλιά μου. Λίγο η πρεσβειοποία που αυξήθηκε, λίγο η ελαφροίσκιωτη ματιά μου. Νομίζω πραγματικά με τον καλύτερο τρόπο μας εισάγεται έτσι λίγο στο βιβλίο σας. Στους μαθητές μου λοιπόν, όλων των χρόνων που έχω στην εκπαίδευση. Mm-hmm. Ναι, το αξίζουν. Και από ό,τι μπορώ να καταλάβω, ουσιαστικά η έμπνευσή σας προέρχεται από την καθημερινή ζωή, από την καθημερινότητά σας, από τα προβλήματα έτσι, τα καθημερινά. Θα επαναλάβω κάτι που μου αρέσει, που έλεγε ο Μιχάλης Ογκανάς, ο ποιητής. Τον ρωτούσαν οι μαθητές μου μια φορά σε ένα project που κάναμε εδώ. Κύριε Γκανά, τι σας δίνει έμπνευση, με πού εμπνέεστε, και μου άρεσε πολύ αυτό που είπε. Από την καθημερινότητα, από ένα χνούδι στον αέρα. Δηλαδή, δεν ξέρω ούτε εγώ, δεν ξέρει κανένας ποιητής. Μπορεί ένα ποίημα που γράφω φέτος να έχει σχέση με μια εμπειρία που είχα πριν από 20 χρόνια. Καταλάβατε, mm. Που απλά εδώ ήτανε, σιωπούσε και κάποια στιγμή, για κάποιο λόγο, ήρθε στην επιφάνεια. Ήρθε στην επιφάνεια. Ναι. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ακριβώς. Σαφώς είναι η καθημερινότητα. Mm-hmm. Ότι μας πιέζει, ότι μας στενοχωρεί, ότι μας δίνει χαρά, ότι μας συγκινεί. Αλλά και κάτι που δεν μπορούμε να το προβλέψουμε. Το μυστικό τελικά ποιο είναι για να γράψει κάποιος ποίηση? Είναι το συναίσθημα μόνο ή είναι κάτι άλλο? Δηλαδή θέλει, ας πούμε, και γνώση, ξέρω εγώ, πιθανώς των μέτρων. Θα σου απαντήσω. Τυχαίνει να γνωρίζω προσωπικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια ένα πολύ σπουδαίο άνθρωπο και για μένα πολύ μεγάλο δάσκαλο. Το Χρήστο Γιαναρά. Ο
Ο Γιαννάρας είναι καθηγητής, ήταν καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και νομίζω ότι είναι ο Έλληνας που χειρίζεται το λόγο όσο λίγοι. Μου έλεγε λοιπόν και μου λέει ακόμα, πρόσεξε μου λέει, η ποίηση δεν είναι μόνο έκφραση. Δεν σημαίνει ότι έχω ταλέντο και εκφράζομαι, άρα οπωσδήποτε αυτό αξίζει. Η ποίηση είναι μαστορική. Δεν τον ευγνωμονώ για αυτό το πράγμα πραγματικά. Δηλαδή, μου λέει, πρόσεξε το. Είναι, θέλει μαστορική, θέλει πολύ καλό θέλει διάβασμα καλής ποίησης. Δεν μπορεί να πιέσουμε ένα παιδί τώρα, ένας μαθητής. Α, κυρία, έγραψα ένα ποίημα. Κοιτάξτε, σας αρέσει? Ωραία. Το κοιτάζω. Φαίνεται ότι έχει μέσα του τη σπίθα και τη φλόγα, αλλά θέλει διάβασμα, να διαβάσει πολύ καλή ποίηση για να προχωρήσει τεχνικά. Mm-hmm. Άρα δεν φτάνει μόνο ούτε η έμπνευση, ούτε το ταλέντο. Και ο Σεφέρης έλεγε ότι το πιο επικίνδυνο πράγμα στον άνθρωπο είναι να ξέρει ότι έχει ταλέντο. Γιατί μετά επαναπάβεσαι στο ταλέντο σου. Θέλει λοιπόν όλα αυτά. Mm-hmm. Δηλαδή δουλειά. Για να δουλειά. Γράψετε κάποιο ποίημα, είτε σε αυτή τη συγκεκριμένη την ποιητική συλλογή, το έλλειψη χώρου, είτε σε παλαιότερες. Υπολογίζετε πολλές φορές και στο μυαλό σας ότι να χρησιμοποιήσω και αυτή την τεχνική, να βάλω και αυτή τη, ξέρω εγώ, μία μεταφορά, μία παρομοίωση, ή σας βγαίνει, ας πούμε, προφανώς ένα ποίημα για να γραφτεί, το περνάτε, το ξαναπεράτε, δεν βγαίνει μία φορά, εντάξει, γράψαμε ένα ποίημα, αλλά καμιά καταλάβαινετε φορά... πώς το ρωτάω. Καμιά φορά βγαίνει και έτσι, μία και έξω. Καμιά φορά. Mm-hmm. Έχω ποίηματα που έχουν βγει, έχουν κατέβει. Πώς κατεβάζεις από τον υπολογιστή? Ήταν εδώ και κατεβήκανε. Υπάρχουν όμως και ποίηματα που με βασανίζουν 2 χρόνια mm-hmm. ή 3 χρόνια ή και παραπάνω. Mm-hmm. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον ναι. αυτό που μου λέτε. Ναι, τώρα για παρομοιώσεις και αυτά δεν... Τώρα... Δεν το έχετε δηλαδή στο μυαλό σου ότι τώρα θα χρησιμοποιήσω, ας πούμε, παρήχηση ή τώρα θα χρησιμοποιήσω... Με τίποτα, με τίποτα. Απλά μετά, από ένστικτο, λες, να βγάλω αυτό το στίχο, να βγάλω αυτή τη λέξη, ποιο είναι πιο όμορφο. Αυτό το, δεν ξέρω, το εκφράζω πολύ καλύτερα μάλλον σε ένα ποίημα που έχω στο πρώτο βιβλίο, που, mm-hmm. λέει, που λέγεται «Παιχνίδι αιχμηρό». Που λέω, από μικρό παιδί κάνω παιχνίδια με τις λέξεις και λέω, βγάζω μια λέξη, παίρνω την άλλη. Mm-hmm. Βέβαια, η δουλειά μετά, το χτενίζεις, το κοιτάς, το κείμενό σου, το διορθώνεις και όταν σε ευχαριστεί, λες, το κλείνω και το στέλνω για... Mm-hmm. Άρα μάλλον όλα αυτά τα σχήματα είναι των φιλολόγων, έτσι, τα χρησιμοποιούμε εμείς οι φιλόλογοι. Ναι. Μπράβο, ναι. Τώρα, ποια είναι τα όνειρά σας έτσι για αυτή την καινούργια σας ποιητική συλλογή, για το έλλειψη χώρου? Τι θα θέλατε δηλαδή, ποιο θα ήταν το ιδανικό, η ιδανική πορεία αυτής της συλλογής? Ναι, επειδή το αγαπάω πολύ για να λέω την αλήθεια, όλα μου τα βιβλιαράκια τα αγαπάω, αλλά αυτό είναι και σαν έκδοση, με κέρδισε περισσότερο. Και θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω την εκδότριά μου, την κυρία Πόπη Γκανά, γιατί ασχολήθηκε προσωπικά και mm-hmm. αγαπάει πολύ το βιβλίο και την ποίηση ειδικά. Το όνειρό μου είναι να αγγίξει περισσότερο κόσμο και να επικοινωνήσω αυτό που σας είπα και πριν. Η επικοινωνία. Τι άλλο να περιμένω τώρα. Mm-hmm. Σε έναν κόσμο τέτοιο που ζούμε, που υπάρχει τόσος πόνος, να περιμένω τι. Mm-hmm. Να πάει καλά, να έχω πωλήσεις, να βγάλω χρήματα από την ποίηση. Αυτά ξέρετε πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν. Και ο ποιητής, αν βάλει στο μυαλό του να βγάλει χρήματα από την ποίηση, απέτυχε κατευθείαν. Mm-hmm. Άρα το όνειρό μου είναι πάρα πολλοί άνθρωποι και κυρίως νέοι να μου στείλουν μηνύματα, όπως σας είπα, να βγω να κουβεντιάσουμε για τα ποίηματα και να συγκινηθούν. Δηλαδή, όταν βλέπω κόσμο να δακρύζει από συγκίνηση. Για μένα αυτό είναι μεγάλη χαρά. Είπατε κάτι πολύ σημαντικό και νομίζω μου δώσατε έτσι μία πάσα, να το πούμε έτσι, τηλεοπτικά. Γιατί θεωρείτε ότι η ποίηση δεν πουλάει τόσο ή πουλάει τελικά στις μέρες μας, απλά δεν προβάλλεται όσο τις αρμόζει? Πάλι θα με κάνετε να διαβάσω κάτι που σημείωσα χθες το βράδυ. Έλεγε ο Ελίτης, τότε τι αντιπροσωπεύει η ποίηση σε μια τέτοια κοινωνία ηθικού χάους? Είναι ο μόνος χώρος όπου η δύναμη του αριθμού δεν έχει πέραση. Ξέρετε πολύ καλά ότι οι αριθμοί έχουν πέραση.
Mm-hmm. Ακόμα και τις σχέσεις μας κοντεύουμε να τις εντάξουμε σε μια τέτοια λογική. Οικονομικά μόνιμα είμαστε σε μια αγωνία αν θα μας φτάσει ο μισθός να δώσουμε το ενίκιο, το ρεύμα, το τηλέφωνο, αριθμοί, παντού αριθμοί. Τώρα, η ποίηση σαφώς απευθύνεται σε κάποιους ανθρώπους που έχουν κάποιες ιδιαίτερες κεραίες, αλλά είναι λίγοι. Οι μοιημένοι είναι λίγοι. Επομένως, mm-hmm. περνάει κρίση και περνάει κρίση και το βιβλίο γενικά, όχι μόνο η ποίηση. Περνάει κρίση η τέχνη. Και για να μην κλείσω, γιατί δεν μου αρέσει ποτέ, όπως έλεγα το πρωί, να κλείσω απεσιόδοξα. Ναι, και αυτό το ότι υπάρχουν άνθρωποι που διαβάζουν ποίηση, νέοι άνθρωποι κυρίως, αυτό είναι μια ελπίδα. Δεν πουλάει, αλλά αγγίζει. Δεν θα γίνει κάποιος πλούσιος από την ποίηση, παρ' όλα αυτά κινείται κάτι. Mm-hmm. Είχα στο μυαλό μου το ποίημα «Υποψία», που λέω «Μια υποψία άνοιξη στην ασάρπα». Mm-hmm. Τα υπόλοιπα μαύρα. Τα υπόλοιπα μαύρα. Νομίζω τα λέει όλα, έτσι. Αυτή η μοιημένη είναι η άνοιξη στην σάρπα. Μετά η κρίση του βιβλίου έχει σχέση και με το διαδίκτυο, κατά ψέματα. Και εγώ συλλαμβάνω τον εαυτό μου να έχω πολλά βιβλία διάβαστα, mm-hmm. που δεν θα τα είχα παλιότερα, για να ενημερωθώ από το διαδίκτυο. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Mm-hmm. Μάλιστα. Νομίζω είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που λέμε και θα μπορούσαμε να καθόμαστε όλη την εκπομπή να συζητάμε. Ναι, γιατί... Αλλά όπως καταλαβαίνετε ο χρόνος μας πιέζει αρκετά. Εγώ θα πω ότι όλοι εσείς που μας βλέπετε, φίλες και φίλοι, θα έχετε την ευκαιρία να συνομιλήσετε και με την ίδια την κυρία Νόνη Σταματέλου στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής αύριο στις 6:30, που θα γίνει η βιβλιοπαρουσίαση, η παρουσίαση, εν πάση περιπτώσει, της καινούργιας συλλογής, Ελλείψη χώρου, έλλειψη. Από τις εκδόσεις... Έλλειψη χώρου, συγγνώμη, είπα έλλειψη. Ναι. Τα σαρδάμε, δεν τα γλιτώνω ποτέ. Λοιπόν, Έλλειψη χώρα από τις εκδόσεις Μελάνη. Ομιλητές θα είναι η Βιβί Λάζου, φιλόλογος, η Βούλα Σκαμνέλου, πρώην σχολική σύμβουλος φιλολόγων, και η Τάνια Δήμου, δικηγόρος. Και, ενώ... και ο κύριος Κώστας Παξινός, ο οποίος προσθέθηκε μετά στην mm-hmm. αφίσα και στην πρόσκληση, φιλόλογος επίσης και φίλος από τα παλιά. Mm-hmm. Και θα συντονίζει την συζήτηση ο δημοσιογράφος ο Φιλίμωνας ο Καραμίτσος. Φυσικά θα είστε παρούσα, θα διαβάσετε και κάποια ποίηματα. Και φλάουτο θα παίζει η Μαρία Σακά. Η διοργάνωση είναι από το Πνευματικό Κέντρο. Και τις εκδόσεις Μελάνη. Από τις εκδόσεις Μελάνη το συγκεκριμένο. Η επισήμηση θα πάτε όμως πρώτα να γνωρίσετε την κυρία Σταματέλου από κοντά και να γνωρίσετε και την ποίησή της και τη δουλειά της. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας σήμερα. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να τονίσω άλλη μια φορά, επειδή έγινε ένα λάθος, ότι η παρουσίαση είναι στις 6:30 στον Πολυχώρο Δημήτρης Χατζής, όχι 8 όπως είχε γραφτεί αρχικά mm-hmm. στο πρόγραμμα του Πνευματικού Κέντρου. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν, 6:30 στα παλιά σφαγεία. Το Έλλειψη χώρου με της, η καινούργια ποιητική συλλογή της κυρίας Σταματέλου θα παρουσιαστεί και νομίζω είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για εσάς που αγαπάτε την ποίηση να γνωρίσετε ένα ακόμα μεγάλο έργο.